Δεν έχουν περάσει λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στη Μασαλία και καταραίει και δεύτερο κτίριο. Η κατάρρευση προκάλεσε την εκδήλωση φωτιάς που έκανε ακόμη πιο δύσκολες τις προσπάθειες διάσωσης. Ce que je peux vous dire avec monsieur le maire, c'est que nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σβήσουν τη φωτιά. J'ai jamais vu ça. Il y a littéralement tout qui a tremblé. Genre c'était même pas quelque chose qui est tombé au-dessus ou quoi, c'est quelque chose de grave, c'est produit de santé. Τουλάχιστον 5 είναι νεκροί μέχρι στιγμής. Οι σκέψεις μου είναι στη Μασαλία. Οι αρχές έχουν δώσει εντολή εκένωση των γειτονικών κτηρίων για λόγους ασφαλείας. Les voisins qu'on connaît, on se demande ce qui va se passer, quoi. Parce qu'ils doivent être sous les décombres, ça c'est terrible. C'est terrible, terrible. Πάνω από 200 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους. Τουλάχιστον 5 είναι τραυματίες μέχρι στιγμής. On était juste dans la rue Térus au croisement et avec une amie et on rentre à la maison et en fait on a entendu un gros boom. Η γαλλική αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τη συγκεκριμένη συνοικία, η οποία είχε καλυφθεί νωρίτερα από σύννεφο σκόνης. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμα άγνωστα.